Γκουζάρα, The Last of Us και παίζουμε God of War Ragnarok. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Συνεχίζουμε σε συνεργασία με τα Public, όπως πάντα, τον God of War Ragnarok. Και αν θέλετε κι εσείς να λιώσετε αυτή την παιχνιδάρα, well, τσεκάρετε link στην περιγραφή για τα Public. Πολλά καλά σήματα και ναι, μπορείτε να βρείτε όχι μόνο το παιχνίδι βασικά, τσεκάρετε τη σελίδα τους και έχουν κούπες, διάφορα πραγματάκια. Merch, τέλος πάντων. Okay, πάμε στα τρομακτικά ορυχεία. Μικρό, μπίμπλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη, παιδιά. Ευχαριστώ. Για τα views, για τα σχόλια, για το ενδιαφέρον σας σε αυτή την πραγματικά επική σειρά. Άλλο ένα άδειο δωμάτιο. Μικρέ αδερφέ, ίσως ήρθε η ώρα να... Όχι, ούτε για πλάκα. Θα τον βρούμε. Δεν... Κοιτάξτε, κι άλλη πόρτα στην άλλη πλευρά της σπηλιάς. Πάμε. Δεν το δέχεται ότι μπορεί να μην υπάρχει κανοτήρ, έτσι. Φαντάζεστε. Φαντάζεστε να έκαναν κάτι τέτοιο οι developers. Γιάλφα. Τελικά να μην υπάρχει ο τύρ, ξέρω εγώ. Να είναι νεκρός. Και άλλη πόρτα. Οχ. Η κάθε πόρτα πρέπει να έχει γρίφο, ας πούμε. Παναγία μου. Δεν μπορούσε να, απλά να είναι μια πόρτα. Okay. Φαντάζομαι κάτι πρέπει να κάνουμε εδώ, ε. Mm-hmm. Well, το ήταν. Εύκολο. Μάλλον είμαστε πάνω από εκεί που μας άφησε ο Σίντρι με τη βάρκα. Τι άλλο! Η σπηλιά είναι μια τεράστια έλικα. Η σπηλιά είναι μια τεράστια έλικα. Οκ, okay, πάμε να δούμε λίγο εδώ. Φίλε, και τι δεν έχει εδώ. Πάρ' το. Άιντε πάλι, ακούγονται αυτά. Πέντωσε. Γιατί. Γιατί δεν δούλεψε αυτό. Δεν ξέρω. Μπλόκαρε η αλυσίδα. Ναι. Άρα είναι μπλοκαρισμένη. Το βρήκα. Και πάμε τότε από... Πάλι από εδώ. Και να σηκώσουμε... Νομίζω ότι ακούω κάτι εκεί μέσα. Ναι, και εγώ το ακούω και δεν θέλω να πω εκεί μέσα. Oh no. Πώς μπαίνουμε εκεί? Πόδο. Ένα αγαλματίδιο. Δεν είναι απλώς ένα αγαλματίδιο. Κρεμόταν πάνω από την είσοδο του μήλου του κόσμου. Ο Ντούριν ο Γενναιόδωρος χρειάστηκε δεκαετίες για να χτίσει το μήλο του κόσμου. Είχε προβλέψει για ένα μέλλον όπου το Σφάρταλφχάιμ ήταν καταπράσινο και έφορο σαν τις παιδιάδες του Βάναχάιμ και ο μήλος του κόσμου ήταν το πρώτο βήμα για να κάνει το όρομα του πραγματικότητα. Πουλούσε έφορο ποιοτικό χώμα στους άλλους νάνους και χρηματοδοτούσε τη λειτουργία του μήλου με τα έσοδα. Όταν ο Όντιν έμαθε για αυτήν τη θαυμαστή μηχανή και την ανεξαρτησία που ίσως εξασφάλισε κάποτε το Σφάρταλφχάιμ, προσέφερε στον Ντούριν αμύθιτα πλούτη για να τον καταστρέψει. Ο Ντούριν αρνήθηκε. Ό,τι ήθελε να ισοπεδώσει το μήλο φυσικά, αλλά εγώ τον έπεισα να μην το κάνει. Του πρότεινα να κατασκευάσει έναν μήλο του κόσμου για το Άσγκαρντ. Αχα, πουλούσαμε το χώμα μας στους νάνους σε τιμές που ο Ντούριν δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί. Κατά συνέπεια, δεν μπορούσε να συντηρήσει τη θαυμαστή μηχανή του μέχρι που έπαψε να λειτουργεί. Όταν χάλασε ο μήλος του κόσμου του Ντούριν, ο Όντιν κατέστρεψε και το μήλο του Άσγκαρντ. Λίγο αργότερα, ο Ντούριν έβαλε τέλος στη ζωή του και κάπως έτσι το Σφάρταλφχάιμ άγγιξε την ανεξαρτησία, αλλά δεν την απέκτησε. Έργο του Ντούριν του Γενναιόδωρου. Ποτέ. Ντούριν ο Γενναιόδωρος, λοιπόν. Okay. Θα διαλύω όλα, δεν με νοιάζει. Ρε. Όλα. Τίποτα δεν θα μείνει όρθιο. Okay, άλλος λάκκος με τρόπο. Ναι. Ρε. Άρπασες φωτιά. Ναι. Αλλά μάλλον το ξέρεις ήδη. Ναι, το ξέρω. Είναι γρήγορο. Ρε φίλε. Για ηρέμιστε. Δεξιά πλευρά μας ρίχνουν. Ας μας ρίχνουν, είμαι οργός. Οργής, παρκέτη. Αυτό εννοούσα. Ότο, μπουστ. Άουτς. Οκ. Άλλαξε όπλο. Δεν αλλάζει. You mother. Λάπα. Λάπα.
Ouch. Σε παρακαλώ. Ο το boost. No! Ανάσταση! 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 Πάμε! Πάσχα! Πάσχα! Φύγαμε! Φύγαμε! Δώσ' του! Ωχ, την γάμισες τώρα! Την έβαψες τώρα! Το Τρόγκαρ. Ναι, το πολεμήσαμε και στον άλλο λάκκο τον Τρόγκαρ, ε. Ναι, πολύ παράξενο και επικίνδυνο. Λέω να μην το ξανακάνουμε. Ωρε φίλε, οι εχθροί δεν αστείευονται σε αυτόν το game. Μ' αρέσει η δυσκολία όμως. Οκ, μαζέψαμε όλα. Ναι, το αξίζω αυτό. Δεν ήμουν προετοιμασμένος γι' αυτό. Κι άλλο αδιέξοδο. Εσύ ποτέ δεν είσαι προετοιμασμένος για τίποτα. Ατρέα, το ορυχείο έχει εγκαταλείψει. Όταν πατάς παρατημένο για την αφήμενη του πάγου, το τσεκούρι αυξάνει την άμυνα και την αντίσταση κλονισμού. Μία λαβή που παραμένει ψυχρή στο άγγιγμα ακόμα και σε δρομότερα. Τέλος πάντων, θα πάω με αυτήν. Είναι απίθανο. Ο Τύρι είναι εδώ, το ξέρω. Οι οδηγίες του Ντούρλιν σταματούσαν στην είσοδο του ορυχείου. Πρέπει να συνεχίσουμε το ψάξιμο μέχρι να τον βρούμε. Είπες ότι θα με ακολουθούσες και εγώ λέω ότι συνεχίζουμε. Οπότε τελείωνε. Πρόσεχε λίγο. Σε ακολουθώ, αλλά λέω αυτό που βλέπω. Δεν χρειάζεται να συμφωνείς μαζί μου, αλλά δεν θα μου μιλάς έτσι. Ναι. Το κατάλαβες. Επιτέλους. Μάλιστα. Μη μιλάς. Μην. Μη. Πάμε. Φίλε, μας είπε τελείωνε. Το σκασμένο. Άντε τελείωνε, λέει. Τι είναι αυτό, δωμάτιο τώρα. Αυτό υποτίθεται είναι δωμάτιο. Αυτό είναι κάστρο. Θα τα διαλύσω όλα. Yeah, δεν έχει τίποτα. Άκου εκεί, μη τελείωνε με είπε. Και βγήκαμε εκεί που ήμασταν. Ωραία, κάτι πρέπει να πετύχουμε εμείς από εδώ τώρα. Αυτό. Γιατί δεν το είδα πριν. Τώρα θα είναι εντάξει. Δεν πειράζει, ψάξαμε τουλάχιστον. Βρήκαμε μια λαβή. Είναι κάτι και αυτό. Όποτε είσαι έτοιμος. Πάντα είμαι μη μιλάς. Γεννήθηκα έτοιμος. Άλλη μια πόρτα. Αυτή πρέπει να είναι. Θα δούμε. Θα πρέπει πρώτα να φτάσουμε ως εκεί. Σε βαρέθηκα εσένα και τις πόρτες σου, μικρέ. Ωι, Παναγία μου. Αυτό θα παγώσω. Για τέλεια, αλλά πάει και από εδώ, μισό λεπτό. Από εδώ που πάει. Σκαρφάλωσε και ψάξε για άλλον δρόμο. Ναι. Οχα, κι εγώ θα πάω... Νομίζω βλέπω έναν μοχλό εκεί πέρα. Πάτα τον, αυτόν λες μάλλον. Ατρέα, άλλη μια πνευματική άσκηση. Έχει λόγο κάποιος, όπως ο Τιρ, που περνάει τη ζωή του πολεμώντας, να αποδείξει την αξία του. Η απόδειξη αφήνει πίσω καταστροφή. Αλλά αν τα απομεινάρια της καταστροφής είναι μερική κακή, τι σημασία έχει. Και είσαι δυνατός και έκανες το σωστό. Ο πόλεμος δεν μετράει τη δύναμη κάποιου. Ελπίζω μια μέρα να το καταλάβεις. Σοφά λόγια. Κάναμε τώρα, λέει. Ο μικρός πώς θα έρθει εδώ. Και τι έκανε εκείνος ο μοχλός, δεν κατάλαβε. Πέταξε κάτι πέτρες. Δεν είχε αποτέλεσμα. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Να σκοτώσουμε νυχτερίδες. Οκ, okay, νομίζω το πιάσα. Για πάμε. Πρέπει να πιαστείς! Ωραία φίλε, κοίτα εδώ τι πρέπει να κάνω τώρα. Θα παγώσουμε αυτό. Θα ανέβει αυτό. Θα πάμε εκεί. Λοιπόν. Τέλεια. Τα καταφέραμε. Η αλφα. Τα καταφέραμε. Τα λέμε στην πόρτα. Εγώ τα κατάφερα. Ένα ποντίκι μικρέ, φάτο. Okay. Αυτή θα είναι. Oh. Κάθαρμα ρε που καθότανε. Αυτή θα είναι. Okay. Έχουν ακολουθήσει, έχουν προηγηθεί μάλλον αρκετοί διάλογοι, οπότε όντως πιστεύω πως θα είναι αυτή. Για να δούμε. Γαμώτο! Το ακούσατε αυτό, αδέρφια. Μάλλον δεν είμαστε μόνοι. Αυτιά και μάτια ανοιχτά. Ναι. Και πόδια κλειστά. Δεν ξέρω γιατί το είπα αυτό. Από θέματα σκορίας. Από εκεί ήρθε. Βλέπω ένα πέρασμα από οδηγή έξω.
Εγώ όμως βλέπω ένα πέρασμα που οδηγεί από εδώ και δεν μπορώ να το αφήσω να πάει έτσι. Μικρέ. Πρέπει να γυρίσουμε και να ελέγξουμε την τελευταία πόρτα. Σωστά. Σωστότατα. Ακολούθα. Εγώ ξέρω καλύτερα, εσύ δεν ξέρεις τίποτα. Ω! Τι έγινε? Πείτε στο έδαφος να μην κουνιέται. Μην κουνιέσαι, έδαφος. Ωραία, είχες την καφάνα μου λίγο. Okay. Αυτή είναι η πόρτα που ανοίγαμε. Θέλουμε να ανοίξουμε για να δούμε. Ναι, ρε φίλε, επιτέλους. Επιστρέψαμε στο υλικοειδές τμήμα του ορυχείου. Αυτό, ναι, από αυτό. Το υλικοειδές τμήμα του ορυχείου. Θέλουμε μετάφραση στη μετάφραση. Εγώ προσωπικά. Υλικοειδές τμήμα του ορυχείου. Κάποιος όντως ακούστηκε. Λέτε να είναι ο Τιρ. Ωραία, ράχνες. Και τι κάνει ο Τιρ εδώ? Δεν μπορεί να βγει. Αλλά είναι αλυσοδεμένος, έτσι. Σε εκνευρίζουν τα λόγια μου. Όχι, το καταλαβαίνω. Αδέρφια, σταθείτε. Φως είναι αυτό που βλέπω. Τι φως? Αυτό μπορεί να είναι. Ποιο? Η πόρτα είναι αμπαρωμένη. Σίγουρα θέλουν να κρατήσουν κάτι μέσα. Δεν κλειδώνεις έτσι μια πόρτα για να μην σου κλέψουν τα σκεπάσματα. Ξέρω τι πρέπει να κάνουμε. Γιατί. Γιατί δεν μπορώ να ρίξω. Ανδρέα, τα βέλη σου. Όποτε είσαι έτοιμο. Γιάλφα! Η μεγάλη στιγμή. Πάμε. Okay, μεγάλη στιγμή. Θα ακολουθήσει σε λίγο. Τι είναι τούτο πάλι? Okay, μου φαίνονται άνθρωποι. Αυτή είναι η Enchrachrachrar που δεν μπορούσα να διαβάσω. Επιθέσεις Bifrost λέει. Μπορούν να προξενήσουν Bifrost στην πάροδο ζωής. Τα Bifrost θεραπεύονται με την πάροδο του χρόνου, αλλά τα επακόλουθα χτυπήματα μπορούν να τον τυλάξουν για επιπλέον ζημιά. Ε? Κάτσε ρε μεγάλε. Okay. Οι επίλεκτες δυνάμεις του Άσγαρντ. Οι πολεμιστές του Μίντγκαρντ δεν θέλουν τίποτα περισσότερο από το να σκοτωθούν στη μάχη. Σωστό. Με αυτόν τον τρόπο η ψυχή τους επήγαινε στη Βαλχάλα. Το ξέρουμε αυτό. Τη γη της επαγγελίας όπου όλοι ήταν ευπρόσεκτοι, είτε ήταν έντυποι, είτε υποτένοι. Εκεί ο Όντιν διάλεγε τους καλύτερους και τους έδινε άλλη μια ευκαιρία να πεθάνουν γι' αυτόν, δημιουργώντας έτσι τους Einhrechrechre. Από μία άποψη, το σχέδιό του ήταν ιδιοφυείς. Έφτιαξε έναν αφοσιωμένο στρατό απέθαντων φωνιάδων που διψούσαν για αίμα. Δεν είναι τόσο απέθαντοι τελικά. Οι οποίοι με τη σειρά τους έστελαν απεριόριστους νέους στρατιώτες για το πόλεμό του. Μάλιστα. Πίσω σου. Και από ό,τι φαίνεται υπήρχαν πολλοί. Ναι. Εκεί αριστερά. Okay. Προσέχω αριστερά. Γιατί... παλάκια. Να είσαι προσεκτικός, αδερφέ. Okay. Αριστερά. No. Τέλειο. Σίγουρα δεν μας θέλουν εδώ μέσα. Εδώ πρέπει να είναι. Ναι. Θα την ανοίξουμε τότε. Θα την ανοίξουμε. Πάμε, παιδιά, η μεγάλη στιγμή. Για να δούμε. Τι λες τώρα, ρε. Τιρ! Ωραία, φίλε, δεν το πιστεύω. Τι πονηριά είναι. Αυτή, Όντιν. Τι παιχνίδι παίζεις πάλι μαζί μου. Ο Τιρ. Δεν είμαστε με τον Όντιν.
Είμαστε καλοί. Αυτός είναι ο θεός του πολέμου. Μας ξέρει, έτσι. Αυτές οι λεπίδες. Σίγουρα μας ξέρει. Σε ξέρω. Ναι, γιατί έχει ταξιδέψει στο δικό μας βασίλειο. Στον Όλυμπο. Θεοκτώνε. Ήρθες για μένα τώρα. Έχει ταξιδέψει στην Ελλάδα. Για να σε ελευθερώσω. Μείνε μακριά. Αδερφέ, άσε εμένα. Ναι. Γύρνα το κολ. Τιρ. Τιρ. Δες. Με ξέρει, σωστά. Σκοτώσατε τον Μιμήρ. Όχι. 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 Ναι, και τον επαναφέραμε. Να. Μείνετε μακριά μου. Τέρατα. Σταμάτα. Το χρειαζόμαστε. Αχα. Βέβαια, εγώ δεν μπορούσα να ανοίξω την πόρτα. Άιτε πάλι. Όχι ρε φίλε, ήμασταν τόσο κοντά. Τώρα είμαι μόνος. Πίσω σου, μας ρίχνουν. Αχα, κάτι κατάλαβα Μιμήρ. Κυνήγησε το τύρ. Γιατί άμα δεν θέλει να τον πιάσουμε, γιατί να τον κυνήγει. Τέλος πάντων. Μισό, να πάρω ένα μπαλάκι. Φύγαμε. Δεν μπορώ να αφήσω κουτί, ρε. Ο ψυχαναγκασμός μου. Θέλουμε να βοηθήσουμε. Και άλλο τερατολόγια. What? Οι επιθέσεις τους μπορούν να σε μολύνουν με μπάφερα στο οποίο ανατινάζεται την επόμενη φορά που θα χτυπηθείς, λέει. Αχα, οκ. Okay. Αυτό εννοούσε πριν. Τέλεια. Τιρ, πού είσαι, Τιρ. Τιρ. Αντρέα. Από εδώ, σταμάτα τον. Ωρε, φίλε. Με περιμένει γερό ταρακούνημα πάλι, έτσι. Οπ. Πρόσεχε αδερφέ, είσαι καλυμμένος με Bifrost. Αχα, τέλεια, είμαι καλυμμένος με Bifrost. Από δεξιά! Τούρτα! Κάτι για τούρτα είπε. Γουστάρω, θα γουστάρω μια τούρτα τώρα. Οκ, βαράνε καλά. Τι κάνεις στην πέτρα! Δώσε! Για ηρέμησε. Μάδα, φλάπα! Ήταν η τελευταία. Ας βρούμε το γιο σου. Mm-hmm. Ο γιος μου θέλει να βρεθεί. Ρε το Τιρ, μας φοβήθηκε, ρε. Δεν το περίμενε τόσο χέστη βασικά. Ω, ω, παλά. Το θέλω. Τι είναι τούτο. Oh, come on.
Τύρι, ηρέμησε. Όλα θα πάνε καλά. Το εξήγησες? Απλώς, αφήστε με ήσυχο. Τύρ, άκου, ορκίζομαι, δεν θα σε πειράξουμε. Θέλουμε απλώς να σε βγάλουμε. Μακριά, σας παρακαλώ. Να σε πάμε κάπου να είσαι ασφαλής από τον Νότι. Λυπηθείτε με. Είναι ο πατέρας μου. Ποιος, ο Τύρ? Βοηθάμε. Δεν έχω θέση εδώ έξω, σας παρακαλώ. Όταν θυμώνει είναι χειρότερα. Δεν είσαι στρατιώτης. Δεν είσαι ηγέτης των ανθρώπων. Σύνερθε επιτέλους! Ω, μη του κάνεις τέτοια. Ο γιος μου μας έφερε ως εδώ. Για σένα! Κοίτα τον! Και μη μιλώς. Εσύ... Φάτσα κοίτα. Γιατί... Δεν με ξέρεις. Ξέρω ότι πρέσβευες. Βοήθησε τους γίγαντες. Και στον τα αποδίδουμε. Τι? Εμείς φεύγουμε. Θα έρθεις μαζί μας. Σου είπα, μην του κάνεις τέτοια, μην... Παναγία μου. Ορίστε. Στο άγαλμά σου στη λίμνη. Κρατούσες δόρυ. Σκέφτηκα πως τα θέλω. Μπαστούνι. Όχι. Ευγενική σκέψη, αλλά όχι. Ευχαριστώ, όχι. Μα... Καλά. Είναι λίγο ψηλός, έτσι, δεν... Α, μπράβο. Σκύψε, έτσι μπορείς να κάθεσαι. Έτσι να περπατάς. Προηγουμένως έτρεξα επειδή δεν αναγνωρίζω πάντα τι είναι αληθινό. Α, ωραία. Μερικές φορές είναι... Να... Μοιάζεις με το μικρό, μην ανησυχείς. Μην τρέπεσαι γι' αυτό, αδερφέ. Ζούμε σε αλόκοτους καιρούς. Μίλησε. Τον ακούτε κι εσείς. Μίλησε ο κόλος του κράτος. Τον ακούμε, ναι. Πρέπει να γυρίσουμε σπίτι. Μόνο μην του κόψουμε το κεφάλι. Δεν θέλω να έχω δύο κεφάλια κρεμασμένα στο κόλλο μου. Άνεμος. Φυσάει από εδώ. Ίσως η έξοδος να είναι κοντά. Για να σας προσφωνώ. Είμαι ο Ατρέας. Και από εδώ ο πατέρας μου, ο Κράτος. Εμένα με ξέρει. Ο γιος ενός Σπαρτιάτη να μιλάει για τους Γιότναρ. Η μητέρα μου ήταν η τελευταία των γιγάντων του Μίτγκαρντ. Η Λάουφεϊ. Λάουφεϊ. Θυμάμαι αυτό το όνομα. Αχα. Προσπαθούσε και αυτή να βοηθήσει τους άλλους. Τώρα είναι στο φως του Άλφχαρντ. Δεν δίνουν όλα τα κουτιά κάτι. Το θέλω αυτό. Come on, dude. Μπορείς να ανέβεις. Εδώ. Θα κόψω δρόμο. Μάλλον θα σταματήσω να διαλύω όλα τα κουτιά, γιατί δεν δίνουν όλα. Περιμένετε, μπε. Ο ψηλόζες. Αυτός είναι ο Τύρ. Τον είχα... Δεν ξέρω... Τι έκανες τώρα. Είσαι καλά. Ουφ, πολύ πιο ισχυρή όταν δεν είσαι καθιστός. Ποιοι? Ποιοι είναι ισχυροί όταν δεν είσαι καθιστός? Επιτρέψτε μου να το κάνω εγώ. Το λιγότερο. Αχα. Μήπως... Πω... Τι ω, κι εγώ είμαι δυνατός. Να σε πω, μην αρχίζεις. Ω, για μένα ποτέ δεν έκανε ο... Γιατί ρισκάρετε να εξοργήσετε τον Όντιν για μένα? Να... Έρχεται το Ράγναροκ. Ελπίζω να το ήξερες ήδη. Πιστεύαμε πως θα ήθελες να βοηθήσεις. Με ελευθερώσατε για να αρχίσω έναν πόλεμο? Όχι! Ναι, ακριβώς αυτό. Τύρ, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω αυτοπροσώπως. Μιμίρ, τι σου συνέβη? Ακολούθησα τα βήματά σου. Προδοσία, εχμαλωσία επαόριστον, αποτρόπαιη τιμωρία στα χέρια του πατέρα των πάντων. Δεν σου άξιζε τέτοια τιμωρία. Γιατί εσένα? Ομολογώ ότι εγώ είχα λίγο καλύτερη θέα. Τον βρήκαμε στην κορυφή ενός βουνού με τις ρίσεις να έχουν τυλιχτεί γύρω του. Ο μόνος τρόπος να τον ελευθερώσουμε ήταν... Να, αυτός. Εξαιρετικά ευχάριστος. Για όλους τους εμπλεκόμενους. Δεν το πιστεύω ότι βρήκαμε το Τύρ.
Είσαι καλά? Το φως είναι... λαμπερό. Πέρασε τόσος καιρός. Πιο πάνω υπάρχει μια προεξοχή. Η σκιά θα ανακουφίσει τα μάτια σου. Έλα. Ωπα ρε, πολύ φως, όντως. Άρα ο Μπάλντουρ... ο Μπάλντουρ πέθανε. Ο Όντιν τον έστειλε να βρει ένα γίγαντα στο Μίτγαρ. Και τότε βρήκε τον Κράτο. Τέλος πάντων, υποσχέθηκα ότι θα τους οδηγούσα στην ψηλότερη κορυφή των βασιλείων αν μου έκοβαν το κεφάλι και έπιθαν τη Φρέια να το φέρει πίσω. Μιμίρ, πες για τον Μπάλντουρ. Έφτανα και εκεί. Δεν ήταν μόνο σκότωσε αυτό και εκείνο. Επιστρέψαμε στους υγρότοπους. Γιατί το είπαμε κάνουμε αυτό? Γιατί είπαμε το κάνουμε αυτό? Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω, τον περίμενα κάπως, ίσως αλλάξει η ενδυμασία μετά ο Τιρ. Δεν... μου φαίνεται πολύ... δεν θέλω να εκφραστώ έτσι. Πού να σε... Τιρ! Όχι, όλα καλά. Εγώ είμαι εδώ. Οκ, θα εκφραστώ. Μου φαίνεται πολύ χέστης. Τι είναι αυτό, ο θεός του πολέμου? Oh, come on. Η ομάδα φλάπα. Ω, πώς το έκανα αυτό? Αυτό ήθελα να κάνω. Πίσω σου δηλητήριο. Ποιο δηλητήριο, μωρέ? Δεν είναι δηλητήριο αυτό, να, αυτό είναι. Δώσε. Το έκανα, ρε. Έλα. Έλα, πού είσαι, μικρέ? Αριστερά, αδερφέ! Κούρνιασε, είδε, κούρνιασε. Οπ! Ωραία, ας μαζέψουμε, ας δοκιμάσουμε τουλάχιστον. Από εδώ, ρε Σαύρα. Μη μου κάνεις τέτοια. Κατέβα. Πρέπει να το ρίξουμε κάτω. Ωραία. Θέλω να δοκιμάσω αυτή την ασπίδα. Για πάμε. Ω, ναι. Καλό! Πίσω σου δηλητήριο! Δηλητήριο σε είπε, ρε! Βγήκαμε έξω επιτέλους. Πάλι καλά. Έλα εδώ, ρε! Ό,τι θες τον κάνεις, κοίτα εδώ. Ελάτε, πρέπει να φύγουμε πρωτού επιτεθούν και άλλα. Ναι. Έπρεπε να πάρεις το δόρυ για να αμήνεσαι. Τι... όχι. Έχω απαρνηθεί τη βία. Α, τέλεια. Είσαι ο θεός του πολέμου. Έλατε. Αυτό ανήκει πια στο παρελθόν. Κι αν ο Όντιν αρχίσει το Ράγναρο, αλήθεια, δεν θα πολεμούσε. Ακόμα κι αν το επιθυμούσε. Να σε πω, θες να σου κόψω το κεφάλι? Τι μα... είσαι θεός του πολέμου. Ύψος, κοίτα. Οκ, ναι, είναι χέστης, ίσως τον κάνουμε πιο άντρακλα, σαν και εμένα, και τον... όχι μόνο σαν και εμένα, και ναι, θα γίνει σωστός και θα πολεμάει και αυτός. Ρε φίλε, μόλις είδε τα τέρατα, μόλις βγήκαν τα τερατάκια, λέω αμάν ο Τιρ θα ρίξει μαγικά ξύλο τώρα, δεν ξέρω. Και απλά άρχισε να τρέχει. Όχι, όχι, δεν μπορώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την προβολή, θα τα πούμε πολύ σύντομα στο επόμενο. Αν θέλετε να με υποστηρίξετε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι και φυσικά κάντε ένα like. Τα υπόλοιπα αφήστε πάνω μου. Τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μου. Δεν ξέρω τι λέω. Γεια χαρά.